Όσον αφορά στο προσωπικό να σε αναφέρω, ιατρικά το νοσοκομείο Χανίων στέκεται πάρα πολύ καλά. Υπάρχουν προβλήματα σε 2,3 κλινικές, αλλά στο σύνολό του σαν νοσοκομείο είμαστε από τα μεγαλύτερα και καθετοποιημένα νοσοκομεία της χώρας όσον αφορά το ιατρικό προσωπικό. Επίσης, ευκαιρίας δοθήσεις να πω ότι μόλις χθες βγήκε η πρόσκληση στο Διάβγεια για 8 νέους γιατρούς μόνιμους στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων, οι οποίοι έρχονται να προστεθούν στις προσλήψεις 10 μόνιμων γιατρών, οι οποίοι είχαν βγει με την πρόσκληση του Σεπτεμβρίου και οι οποίοι αυτές τις μέρες, και θα το δείτε με τα δελτία τύπου, έρχονται και αναλαμβάνουν καθήκοντα. Δυστυχώς, για ορισμένες ειδικότητες, όπως είναι το ΤΕΠ και οι παθολογικές, υπάρχει πρόβλημα. Βγαίνουν άγωνοι διαγωνισμοί. Η 7η είπε, όπως και το Υπουργείο, δεν μας στερεί θέσεις, δεν μας στερεί προκηρύξεις, αλλά έχουμε ένα γενικότερο πρόβλημα σε αυτές τις ειδικότητες, το οποίο παρουσιάζεται πλέον σε όλη την Ελλάδα και θα το διαπιστώσετε με μία δημοσιογραφική έρευνα στο πόσα νοσοκομεία και κέντρα υγείας ζητούν παθολόγους ή ΤΕΠ. Συνολικά όμως σαν νοσοκομείο, ιατρικά στεκόμαστε πάρα πολύ καλά και μάλιστα πολλές κλινικές είναι πλήρως οργανικά καλυμμένες. Δεν είναι τυχαίο που η ΜΕΘ του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων έχει 10 γιατρούς με 6 προσλήψεις στα χρόνια της πανδημίας. Οι αναισθησιολόγοι που άλλα νοσοκομεία δεν έχουν αισθησιολόγους για να κάνουν χειρουργία, είμαστε 10 στους 10 αισθησιολόγους. Στο ακτινολογικό κομμάτι, 10 τμήμα, 10 έχει ο οργανισμός, εμείς έχουμε 13 αισθησιολόγους, 11 στο νοσοκομείο και 2 εξωτερικούς συνεργάτες. Μεγάλες κλινικές που παρέχουν σχεδόν τριτοβάθμιες υπηρεσίες, όπως η ΟΡΙΛΑ, οι ουρολόγοι. Το νοσοκομείο Χανίων έχει 3 θωρακοχειρουργούς. Δεν θα βρείτε περιφερειακό νοσοκομείο, ούτε καν μεγάλο νοσοκομείο να έχει 3 θωρακοχειρουργούς. Η νεφρολογική κλινική, η μονάδα τεχνητού νεφρού. Έχουμε 9 καρδιολόγους και μονάδα εμφραγμάτων. Όπως είπα όμως, υπάρχει και εντοπίζεται το πρόβλημα στο ΤΕΠ και στις παθολογικές. Είχαμε τη χαρά να υποδεχθούμε και τον τρίτο ογκολόγο, άρα εκεί που είχαμε ένα μεγάλο μείον εξισορροπείται. Αλλά θα επαναλάβω όμως, και κλείνοντας, ότι το μεγάλο πρόβλημα αυτή τη στιγμή στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων και το Νοσοκομείο Χανίων είναι διαχρονικά ρηγμένο. Και επειδή η δημόσια διοίκηση έχει συνέχεια, αλλά έχει συνέχεια και προς τα πίσω και προς τα μπρος, θα ήθελα να πω ότι δυστυχώς την τετραετία 15-19 το Νοσοκομείο Χανίων δεν στηρίχθηκε όπως έπρεπε με νοσηλευτικό προσωπικό. Προσελήφθησαν μόνο 37 νοσηλευτές. Προσπαθήσαμε με τον κύριο αναπληρωτή, κάναμε τα πάντα, προσλάβαμε 137 νοσηλευτές. Φτάνουν? Όχι. Το νοσοκομείο είναι σε οριακή λειτουργία στο νοσηλευτικό προσωπικό. Είμαστε στα κόκκινα. Υπάρχει προκήρυξη για 53/5, 58 θέσεις μόνιμου προσωπικού που είναι σε εξέλιξη στο ΑΣΕΠ αυτή τη στιγμή. Και παράλληλα την προηγούμενη Κυριακή έκλεισε η πλατφόρμα του επικουρικού προσωπικού και ελπίζουμε να μας εγκρίνουν τα αιτήματα που 14 μήνες τώρα έχουμε στείλει στο Υπουργείο.